Ώρα λοιπόν να σας δείξουμε ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας σήμερα. Έχουμε λαμπρές αφήξεις. Έτσι, έχουμε πολλοί σπουδαίους αθλητές και σπουδαίους μαθητές και παιδιά πάνω απ' όλα με τον προπονητή τους. Αθλητική Λέσχη Μεσαράς, Ξηφασκία. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Φουστανάκη, τον προπονητή της Μεσαράς. Καλώς ήρθατε, κύριε Φουστανάκη. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να συστήσουμε και τα παιδιά. Ξεκινώντας από τη Δήμητρα, τη συνεπίθετη Δήμητρα Σφακιανάκη, ξηφομάχος της Αθλητικής Λέσχης Μεσαράς. Γεια σου, Δήμητρα. Ο Γιάννης ο Γρηγοριάδης δίπλα, ο Παύλος ο Γρηγοριάδης και ο Νίκος ο Χατζηγεωργίου. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Και συγχαρητήρια, βέβαια, γιατί τα παιδιά έχουν πετύχει σημαντικά πράγματα. Να τα πούμε όμως αναλυτικότερα. Να ξεκινήσουμε από την κοπέλα, κύριε Φουστανάκη, τη Δήμητρα, η οποία ήταν μετά την πρώτη θέση πέρσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Φέτος τρίτη θέση στη Νέων Γυναικών, παρότι σε μόλις 14 χρονών, κατάφερε να πάρει στην τρίτη θέση σε κορίτσια μέχρι 20 ετών. Σπουδαία επιτυχία. Αρκετά. Πες μας λίγο έτσι για την εμπειρία σου σε αυτόν τον αγώνα. Ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος, οι αθλήτρες μεγαλύτερες από σένα και παρόλα αυτά τα κατάφερες εξαιρετικά. Δεν ήμουν ιδιαίτερα αγχωμένη, διότι δεν περίμεναν πολλά πράγματα από μένα, επειδή ήμουν μικρότερη. Αλλά κατά κάποιον τρόπο βρήκα τρόπους να αποβάλω το άγχος. Ήταν κλειδί αυτό, έτσι, όταν δεν έχεις άγχος και αγωνίζεσαι χωρίς άγχος. Πες πολύ καλύτερα, γενικότερα. Δεν ήμουν αγχωμένη, έπαιξα αρκετά καλά. Έπαιξα με αθλητές με τις οποίες είχα παίξει πριν ένα χρόνο. Είναι η δεύτερη μου χρονιά σε εκείνη την κατηγορία. Ήταν μια αρκετά καλή εμπειρία. Σίγουρα ήταν που θα σε βοηθήσει και στη συνέχεια, Δήμητρα. Γιάννη, και εσύ είσαι ένας σπουδαίος επίσης αθλητής, δεύτερος μέχρι 14 χρονών, τρίτος μέχρι 17. Επίσης πολύ σημαντικές επιτυχίες σε πανελλήνιο επίπεδο. Να μας μιλήσεις λίγο έτσι για την παρουσία σου. Τα πήγα και τα καλά, πιστεύω, για πρώτους αγώνες. Ήμουνα λίγο αγχωμένος, στην αρχή ειδικά, γιατί ήμουνα μικρότερος από όλα τα παιδιά. Αλλά βγήκε σε αποτέλεσμα που δεν το περίμενα να βγω τόσο καλά. Σημαίνει ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά εκεί στη Μεσαρά, γι' αυτό μπορείτε και ανταγωνίζεστε σε πανελλήνιο επίπεδο αθλητές. Να πούμε ότι ο Παύλος και ο Νίκος είναι έτσι μεγαλύτεροι αθλητές, θα αγωνιστούν και στο παγκόσμιο κύπελο για το οποίο θα κάνουμε αναφορά. Θέλω όμως και μια έτσι σχετική επισήμανση από τα παιδιά σε ό,τι αφορά και την παρουσία τους στην εθνική ομάδα. Παύλο. Ναι, μετά από αγώνες, με τη μάζεψη βαθμολογίας. Πήγα στην προεθνική. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να θέλει τίποτα άλλο ένας αθλητής. Ο στόχος δηλαδή σε αυτή τη φάση στην ηλικία σας είναι αυτός, έτσι, η συμμετοχή στην εθνική ομάδα, φαντάζομαι. Είναι ένας αρκετά υψηλός στόχος. Τον οποίο τον επιτύχατε. Νίκο, και εσύ το ίδιο, έτσι. Εγώ θα παίξω στο παγκόσμιο το Σαββατοκύριακο. Είναι μέχρι 20 χρονών. Εγώ είμαι 14. Θα έπαιζα και πέρσι, αλλά λόγω ηλικίας δεν με επέτρεψαν να παίξω. Και πιστεύω ότι θα τα πάω. Στο παγκόσμιο. Σπουδαία εμπειρία. Σπουδαία εμπειρία, όπως και να έχει. Όποιο και είναι το αποτέλεσμα, και είμαστε και μόνο η συμμετοχή. Να πούμε ότι μόλις 17 παιδιά μεταξύ από όλη την Ελλάδα, μεταξύ 200 και πλέον αθλητών. Οπότε μέσα σε αυτούς τους 17 είναι και ο Παύλος με τον Νίκο. Με αφορμή αυτό το τελευταίο που είπε ο αθλητής σας, κύριε Φουστανάκη, θέλω να αναφερθούμε σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση που έχουμε το Σαββατοκύριακο στα 2 ώρα. Και ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελο μας εμπιστεύεται η Ομοσπονδία. Σπουδαίοι αθλητές, η παγκόσμια ομοσπονδία. Από 31 χώρες αθλητές θα βρεθούν το Σαββατοκύριακο στα 2 ώρα. Πέρυσι είχε γίνει το πρώτο και σήμερα. Που είχαμε εδώ τον πρόεδρο. Το πρώτο κύπελο κόσμου που έγινε στην κατηγορία των νέων ανδρών μέχρι 20 χρονών. Ήταν ένα τεστ το οποίο πήγε περίφημα πέρσι. Όλοι έφυγαν ικανοποιημένοι από την Κρήτη, από τους αγώνες, από τη φιλοξενία, από τον καιρό που ήταν πολύ βασικό. Τις εγκαταστάσεις ήταν κάτι ονειρικό για αυτούς, δηλαδή που αθλητές που έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο και πραγματικά έδωσαν συγχαρτήρια για αυτό το γυμναστήριο που διαθέτουμε στο Ηράκλειο. Και βασικά αυτός ήταν και ο λόγος που το Ηράκλειο, σαν πόλη, κατάφερε να πάρει από την Ελληνική Ομοσπονδία Ξηφασκίας αυτό το κύπελο που το εμπιστεύτηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Όλα λοιπόν πήγα περίφημα. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που κάνουμε τους αγώνες. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερη συμμετοχή. Το επίπεδο είναι, εντάξει, ό,τι καλύτερο διαθέτει
η παγκόσμια αξιφασία σε αυτή την κατηγορία. Νέων ανδρών, να πούμε. Είναι νέων ανδρών, είναι μέχρι 20. Είναι μόνο άνδρες, δεν είναι γυναίκες. Ελπίζουμε ότι και φέτος η διοργάνωση θα πάει το ίδιο καλά, ίσως και καλύτερα. Και του χρόνου θα είναι η χρονιά η οποία θα αποφασίσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία να ξαναμοιράσει τα 8 κύπελα κόσμου που γίνονται. Ελπίζουμε, θα πάει καλά και ότι θα ξαναπάρουμε για άλλα 3 χρόνια το κύπελο στο Ηράκλειο. Και είναι σημαντικό νομίζω αυτό για ένα άθλημα όπως είναι η ξυπασκή, η οποία αν δεν κάνω λάθος ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, ναι. Και στο νησί θα πω συγκεκριμένα, γιατί θεωρώ ότι μέχρι και πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν ένα άθλημα το οποίο επέλεγαν και πολλά παιδιά, πολλά νέα παιδιά. Άρα όταν έρχονται τέτοιες διοργανώσεις, νομίζω ότι αυτό αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο το άθλημα και το διαφημίζει. Σίγουρα, όταν έχουμε αθλητές οι οποίοι είναι ανάμεσά μας και παιδιά που πάμε μαζί στο σχολείο, παιδιά που είμαστε από το ίδιο χωριό, μια και είμαστε εμείς από επαρχία και παίζουν σε τέτοιες διοργανώσεις, σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό αξίζει να το παρακολουθήσει κάποιος και να το ακολουθήσει. Βέβαια, η βοήθεια που γίνεται από εσάς είναι ό,τι μεγαλύτερο μπορούμε να έχουμε και η προβολή του αθλήματός μας. Αλλά το να έρχονται τέτοιες διοργανώσεις στο νησί μας είναι όντως μεγάλο κίνητρο για κάποιον να έρθει πιο κοντά στην ξυφασκία και να το. Να πούμε, για να κλείσουμε αυτό, να μιλήσουμε έτσι πιο αναλυτικά και για τη Μεσαρά. Τι ώρα, κύριε Φουστανάκη, θα γίνονται οι αγώνες προκειμένου να έρθει το κοινό να παρακολουθήσει το σώμα? Να πούμε λοιπόν ότι το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, είναι οι ατομικοί αγώνες. Δηλαδή, καθένας από μόνος του, είναι 202-203 αθλητές, θα αγωνιστούν και ο τελικός θα είναι 7 η ώρα το απόγευμα. Θα ξεκινήσει από τις 9 η ώρα το πρωί. Για την Κυριακή τώρα είναι τα ομαδικά. Η Εθνική Ελλάδος θα συμμετέσχει με 4 αθλητές όπως κάθε χώρα. 3 αθλητές είναι οι κανονικοί και οι φασικοί και ένας αναπληρωματικός. Ξεκινάνε πάλι 9 η ώρα και ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 5 η ώρα το απόγευμα. Mm-hmm. Οπότε ωραία. Καλούμε και τον κόσμο όλο που παρακολουθεί την εκπομπή να κάνει μια βόλτα. Όλη η μέρα θα είμαστε εκεί πέρα από τα 2 ωράκια, να παρακολουθήσει από κοντά αυτούς τους αγώνες. Να σας ρωτήσω εγώ κάτι, επειδή κάποιος μπορεί ενδεχομένως να μας ακούει τώρα και να λέει θέλω να τους παρακολουθήσω αυτούς τους αγώνες, είναι και παγκόσμιοι αγώνες, έχει όμως ενδεχομένως την αμφιβολία, θα πει θα καταλάβω το άθλημα, θα καταλάβω τι γίνεται, γιατί δεν είναι το ίδιο σίγουρα να παρακολουθεί κανείς ξυπασκία με το να παρακολουθεί με ένα άθλημα το οποίο είναι πιο διαδεδομένο και ενδεχομένως ξέρει κάποιος να το παρακολουθεί. Εννοείται. Πολύ σωστό αυτό που λέτε και να πούμε ότι το όπλο, γιατί έχουμε 3 όπλα στην ξυφασκία, το όπλο αυτό που θα παιχτεί, το ξύφος μονομαχίας, είναι το πιο ρεαλιστικό. Δηλαδή ο θεατής βλέπει 2 αθλητές να αγωνίζονται και βλέπει 2 φωτάκια που ανάβουν στο μηχάνημα. Καταλαβαίνει πολύ γρήγορα ότι αν ανάψει το ένα λαμπάκι θα πάρει ο δεξιός, αν ανάψει το αριστερό λαμπάκι θα πάρει ο αριστερός πόντο. Δεν έχει τους κανονισμούς που έχουν τα άλλα όπλα και που είναι πραγματικά δυσνόητα για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει ξυφασκία. Θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος θέλει να το παρακολουθήσει στα πρώτα 5 λεπτά ή στον πρώτο αγώνα που θα δει θα καταλάβει τι ακριβώς γίνεται και τι προσπαθούν οι αθλητές να κάνουν. Βέβαια υπάρχουν κανονισμοί που καμιά φορά υπάρχει ακύρωση χτυπήματος, υπάρχει ταυτόχρονο που στο συγκεκριμένο όπλο παίρνουν και οι 2 αθλητές πόντο που δεν ισχύει στα άλλα όπλα. Οπότε είναι αρκετά κατανοητό για κάποιον ο οποίος δεν έχει δει ποτέ ξυφασκία να το παρακολουθήσει. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί τέτοιο επίπεδο διοργανώσεις δυστυχώς δεν έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε συχνά. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη Μεσαρά. Δήμητρα, να ξεκινήσουμε από σένα, να μας πεις καταρχάς πώς είναι η μέρα σου σε σχέση με τον αθλητισμό. Πώς ξεκίνησες, πώς αποφάσισες να κάνεις ξυφασκία και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα? Ξεκίνησα ξυφασκία. Πόσα χρόνια πριν. Άρχισα Δευτέρα Δημοτικού, είναι περίπου 7 χρόνια που κάνω ξυφασκία. Έχω αλλάξει διάφορα αθλήματα. Έμεινα στην ξυφασκία διότι είναι του χαρακτήρα μου, είναι ατομικό άθλημα και είναι του χαρακτήρα μου αυτό το ατομικό. Είναι αρκετά ενδιαφέρον άθλημα και είχα και διάφορους συγγενείς, οι οποίοι ήταν από τις δεύτερες γενιές ή πρώτες γενιές που παίζανε ξυφασκία. Οπότε μου το προτείναν αυτοί και ήταν αρκετά ενδιαφέρον, έμεινα εκεί πέρα από τότε. Μάλιστα, και φαντάζομαι ότι σ' αρέσει πολύ για να μπορείς να διακριθείς έτσι. Γιάννη, εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι? Εγώ ασχολούμαι 4 χρόνια και εγώ είχα δοκιμάσει πάρα πολλά αθλήματα, αλλά είχα καταλήξει πάλι στη ξυφασκία. Πόσο δύσκολο είναι για σας που είστε παιδιά που δεν είστε μες στο κέντρο, που δεν έχετε την ευκαιρία να δίνετε έτσι και αυτό που λέμε φιλικούς αγώνες με παιδιά άλλων σχολών, πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για σας?
είναι αρκετά δύσκολες, αλλά στο σύλλογο υπάρχουν αρκετά παιδιά και υπάρχει ένα ωραίο κλίμα εκεί μέσα και περνάμε ωραία. Πόσες ώρες προπόνηση κάνετε, Παύλο, τη βδομάδα, την ημέρα, δεν ξέρω πόσο επίπονο είναι όλο αυτό, γιατί για να κάνεις πρωταθλητισμό σίγουρα υπάρχει αρκετή δουλειά πίσω, δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι 2 ώρες κάθε μέρα. Μες στη βδομάδα βγαίνει 10 ώρες. Μάλιστα. 2 ώρες κάθε μέρα, μπράβο. Αρκετή δουλειά. Νίκο, μίλησε μας έτσι λίγο και εσύ για τον αθλητικό σύλλογο της Μεσαράς. Πόσα παιδιά είστε καταρχάς? Έχουμε αρχικά πολλά τμήματα, ανάλογα με τις ηλικίες και τα όπλα που είπαμε πιο πριν. Στο δικό μας τμήμα δεν είναι αρκετά παιδιά. Δεν είναι πάρα πολλά. Είναι το αγωνιστικό τμήμα το δύσκολο, ναι. Έτσι, για να φτάσει κάποιος εκεί θέλει δουλειά πολύ. Ναι. Είμαστε αρκετά μακριά και η πρόσβαση στις περιοχές όπου διεξάγονται οι αγώνες είναι δύσκολη. Πρέπει να φύγουμε από την προηγούμενη μέρα για να πάμε, ας πούμε, στην Αθήνα με το καράβι και πρέπει να ξυπνήσουμε αρκετά νωρίς. Και... Θυσίες θέλει. Ναι. Θέλει θυσίες. Και είναι και στην περιφέρεια της περιφέρειας. Δηλαδή είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, κύριε Φωστανάκη, το γεγονός ότι η αθλητική Λέσχη Μεσαράς διαθέτει αθλητές στην εθνική ομάδα, σημειώνει σημαντικές επιτυχίες. Παιδιά βλέπουμε μικρότερων ηλικιών και καταφέρουν να διακριθούν απέναντι σε μεγάλους αθλητές. Σίγουρα αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνετε πολύ καλά εκεί στην αθλητική Λέσχη Μεσαράς. Το πάνι είναι το παιδί που μπαίνει στο σύλλογο μέσα να φεύγει και να είναι ευτυχισμένο, να περνάει καλά. Τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους. Όταν δεν υπάρχει άγχος, όταν πραγματικά δουλεύεις και θέλεις να το κάνεις αυτό, θα το πετύχεις. Αλλά το πάνε είναι να υπάρχει καλό κλίμα και να τα παιδιά που μπαίνουν μέσα να φεύγουν για να είναι γεμάτα, να είναι πλήρες. Από τι ηλικία μέχρι τι ηλικία μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει να ασχολείται με την ξυφασκία? Έχουμε και τμήμα baby fencing. Δηλαδή? Δηλαδή από 4,5 χρονών. Έχουμε παιδί 4,5 χρονών, το οποίο βέβαια εννοείται δεν παίζει ξυφασκία. Είναι πιο μεγάλη. Εννοείται δεν παίζει ξυφασκία. Παίζει παιχνίδια τα οποία σιγά σιγά προσαρμόζεται στην ξυφασκία. Κοινωνικοποιείται πρώτα απ' όλα. Μαθαίνει να συνυπάρχει με παιδιά που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Γυμνάζεται, παίζει, που είναι βασικό στην εποχή μας το παιδί να παίζει, πολύ δύσκολο. Και σιγά σιγά εντάσσεται στα αγωνιστικά τμήματα που έχουμε μέχρι μεγάλη ηλικία, μέχρι μαμάδες, ας πούμε. Μέχρι τι ηλικία μπορεί κάποιος, ας πούμε, να παίζει ξυφασκία? Όσο μπορεί να κινείται. Όριο έχει, δεν έχει όριο. Όσο δεν μπορεί υπάρχει. Να κινείται. Έχουμε ελπίδες. Να μπορεί, Μαρία, να κινείται κάποιος. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ αν γύριζα το απλά να πούμε ότι η ξυφασκία είναι ένα πολύ πνευματικό άθλημα. Χρειάζεται πάρα πολύ μυαλό. Χρειάζεται να παίρνεις αποφάσεις και να αλλάζεις την απόφαση μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτή και το σώμα να υπακούει και να κάνει τις εντολές που παίρνει. Και αυτό είναι η μαγεία της ξυφασκίας. Το ότι χρειάζεται μυαλό για να αποδώσεις. Το να παίξεις δεν είναι δύσκολο. Το να αποδώσεις και να φτάσεις ψηλά όμως θέλει σίγουρα, να έχεις σίγουρα. Ένα μυαλό καλό. Να ρωτήσουμε έτσι τη Δήμητρα να δώσει έτσι και ένα μήνυμα, θα έλεγα, στα παιδιά που ακούνε, να μας πει γιατί θα έλεγες εσύ ένα παιδί να ακολουθήσει την ξυφασκία. Μας είπες ότι έκανες και άλλα αθλήματα που σημαίνει ότι κάτι βρήκες εκεί. Γιατί θα έλεγες ένα παιδί που μας ακούει, κάνε ξυφασκία και όχι κάτι άλλο που είναι ίσως και πιο δημοφιλές? Καταρχάς, η ξυφασκία είναι ένα αθλήμα το οποίο προπονεί το μυαλό και όλο το σώμα. Είναι σαν το σκάκι περίπου. Πρέπει να σκεφτείς σε χρόνο. Πες δευτερολέπτου, κλάσμα των δευτερολέπτων, το να αλλάξεις την κίνησή σου, να δεις τις κινήσεις του αντιπάλου και να προσπαθείς να τον διαβάσεις. Προπονεί γενικότερα το μυαλό και βοηθάει και στον έξω κόσμο. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει και ένα παιδί στον έξω κόσμο. Πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Φωστανάκη, δεν ξέρω, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε για να ολοκληρώσουμε? Όχι, εγώ απλά να κάνω ένα κάλεσμα προς όλους τους τηλεθεατές ότι αν μπορέσουν να περάσουν από το γυμναστήριο τα 2 ωράκια, να παρακολουθήσουν αγώνες αυτό το Σαββατοκύριακο, να βοηθήσουν τα παιδιά μας, να πούμε ότι 5 αθλητές κριτικοί θα συμμετάχουν στους 17 Έλληνες που θα είναι. Να αναφέρουμε τα ονόματα και των άλλων 3 παιδιών. Βεβαίως, είναι ο Στέλιος ο Παπαδάκης, είναι ο Μανώλης ο Μπινιχάκης και είναι και ο Νίκος ο Πανταζόγλου. Είναι 3 παιδιά από το Θησέα Ηρακλείου, από εδώ από το Ηράκλειο, που θα συμμετέχουν και αυτά στο Μπράβο. Παγκόσμιο Καλή Κύπελλο. Επιτυχία Καλή να ευχηθούμε και σε εσάς και στα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε παιδιά. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.